Η αληθινή ζωή είναι στην Αλόνισο. Μην το ξεχνάς. Τόσοι ξένοι δεν έχουν κάνει πατρίδα τους. Γιατί το κάνανε, λες? Χωρίς δεύτερη σκέψη, ψαρά. Το νησί του μπουρλότου και της ελευθερίας. Καρδίτσα και ξερό ψωμί. Και μόνο το δάσος με το παράξενο όνομα από Παράντζα. Εμένα κάτι μου κάνει. Τρίκαλα, που είναι τίγκα στο ποδήλατο σαν το Άμστερνταμ. Μόνο που εδώ, εντάξει, καπνίζουνε λιγότερο. Πήγαινε μια βδομάδα στα ψαρά να κάνει τσάμπα ψυχοθεραπεία. Στα ψαρά να πνέει και εμεί καλέ. Πού αλλού θα βρει θάλασσες σαν τον Σποράδων ή Αλόνισος? Είναι η χαρά του Κουστό. Μην είστε αμούργαστικά. Λε, ψηφίστε Καρδίτσα και θα χαϊλώσουμε όλοι. Έχει δει τα περτουλιώτικα λιβάδια και δεν έχει ακόμα ψηφίσει Τρίκαλα? Είσαι γκαφάλι από τα λίγα. Αλόνισος, για να σα έρθει η καμπανιά, εκεί γίνεται ουρλιλίτς κουμπτσής. Δηλαδή χαμός. Έχει κολυμπήσει στα αντίψαρα και στο αρχοντίκι και ακόμα το σκέφτεσαι? Δεν είσαι στα καλά σου. Ψάρα καλέ όλα τα λεφτά, όλα. Κι αν χόρτασες απόψε θάλασσες, λίμνες, βουνά, βόλτες, όλα αυτά, εγώ λέω σιγά σιγά να αποχαιρετιστούμε. Αρκετά για σήμερα. Εσύ όμως σου είδε χαλαρώνει, έχεις homework. Λοιπόν, σε καταλαβαίνω, η επιλογή δεν είναι απλή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω εμένα δεν μ' αρέσουν όλα. Νομίζω ότι εγώ μπορώ να διαλέξω εύκολα. Τι να πρώτο διαλέξω, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Αλόνισο ή Ψαρά? Δεν είναι απλό. Βάλε κάτω τα υπέρ και τα κατά. Αν θες, στείλε μου και ένα email. Να δω κι εγώ τις απόψεις σου, τις γνώμες σου. Και, αλλά εσύ πάνω απ' όλα ψήφισε με καθαρό μυαλό. Μην κάτσε να πλακωθεί στα τσίπουρα και στα ουισκάκια και δεν ξέρει τι σου γίνεται. Θέλω ακρίβεια. Το ποια θα κερδίσει και ποια είναι αυτή που θα είναι η νικήτρια, εγώ θα στο αποκαλύψω την ερχόμενη Πέμπτη. Αυτά για απόψε. Και για κλείσιμο, ένα έχω να πω. Μαμά, σε ευχαριστώ που με γέννησες Ελληνίδα και ας χρωστάω σε όλη την Ευρώπη. Σιγά την Ήπειρο. Γεια χαρά.